Γεια σας παιδιά, γύρισα πάλι με ένα βίντεο empty, κλασικό βίντεο για το κανάλι μου. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έλειψα λόγω των καταστάσεων που βιώνουμε όλοι μας και δεν είχα καθόλου διάθεση. Έχει 2-3 μέρες που έχω σταματήσει να βλέπω τηλεόραση και κάπως η διάθεσή μου έχει καλυτερεύσει. Είναι η Κυριακή πριν από το μεγάλο Eurogroup, το τελικό. Και δεν ξέρω αν θα το ανεβάσω τελικά το βίντεο ή όχι, ανάλογα με τα αποτελέσματα και το πώς νιώθω. Ένα νέο που μπορώ να σας πω είναι ότι έκοψα τα μαλλιά μου και δεν ξέρω πώς νιώθω ακόμα γι' αυτό. Είναι κάποιες μέρες που μου στρώνουν έτσι ωραία. Βασικά δεν χρειάζεται να κάνω και πολλά πράγματα, αλλά είναι κάποιες μέρες που μου αρέσει και είναι και κάποιες άλλες μέρες που λέω μήπως να το αλλάξω πάλι, μήπως... Τέλος πάντων. Δεν έχω κατασταλάξει, πείτε μου αν σας αρέσει. Δεν ξέρω τι να το κάνω, τέλος πάντων, αυτό. Επίσης, επειδή αν θα το ανεβάσω τελικά αυτό το βίντεο, θα ήθελα να κάνω ένα Q&A. Δεν ξέρω αν θα το κάνω, αλλά επειδή θέλω να το κάνω, αφήστε μου ό,τι ερωτήσεις θέλετε κάτω από αυτό το βίντεο, από το στο Instagram, στο Facebook, Twitter, όπου θέλετε. Είμαι σχεδόν σε όλα τα social media, εκτός από το Snapchat που το θεωρώ πολύ αμερικανιά και δεν έχω και δεν μπορώ να πολύ ασχολούμαι κιόλας. Οπότε, αν θέλετε να μάθετε λίγο περισσότερα για αυτό το κανάλι και για αυτό το δύσμυρο μυαλό και τι υπάρχει εδώ μέσα, αφήστε μου σχετικές, άσχετες, χαζές, αστείες, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Τέλος πάντων, θα τις μαζέψω όλες, γιατί δεν φαντάζομαι ότι θα είναι και πάρα πολλές. Και θα κάνω ένα Q&A. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το βίντεο για να μην βγει και τεράστιο. Θα σας μιλήσω για πολύ σύντομα για κάποια προϊόντα που σας τα έχω δείξει ήδη σε βίντεο. Και έχω αφιερώσει ένα ολόκληρο βίντεο, γι' αυτό δεν θα μιλήσω πολύ. Είναι από την Farcom, σαμπουάν, αυτά είναι και τα δύο σαμπουάν. Έχω και το conditioner εδώ πέρα και τη μάσκα μαλλιών. Έχω τελειώσει πάρα πολλά μπουκαλάκια από τότε που σας είχα, από τότε που σας τα είχα δείξει εκείνο το βίντεο. Γενικά, επειδή έχει περάσει και αρκετός καιρός, μπορώ να σας πω ότι θα το πρότεινα κυρίως σε κορίτσια που έχουν τον ίδιο τύπο μαλλιών με τον δικό μου. Με λιπαρή ρίζα και κανονική προς ξηρές άκρες και ίσια μαλλιά, γιατί είναι ένα πολύ ήπιο σαμπουάν, πολύ ανάλαφρο και αυτό βοηθάει γιατί δεν επιβαρύνει ακόμη πιο πολύ τη ρίζα για τη λιπαρότητα. Ένα προστατευτικό κατά της θερμότητας, και αυτό το είχα δείξει σε ένα πάρα πολύ παλιό βίντεο, πολύ 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 παλιό βίντεο. Και είναι το Proclaim, έτσι λέγεται η εταιρεία. Το συγκεκριμένο έχει μέσα aloe vera και έχει μια πολύ ευχάριστη μυρωδιά από κεράσι. Είναι λεπτό ρευστό λάδι και δεν είναι πολύ βαρύ λάδι. Ήταν τουλάχιστον από τα αγαπημένα μου. Μετά τους Βάτσκοφ νομίζω. Επίσης, σε εκείνο το βίντεο σας δείχνω πάρα πολλά προστατευτικά μαλλιών. Αν κάνετε τώρα μια έρευνα αγοράς και θέλετε να δείτε, τσεκάρετε το. Μετά το Σβάτσκοφ σε μορφή σπρέι που ήταν από τα αγαπημένα μου και ήταν το πρώτο που είχα δοκιμάσει και είχα δει άμεσα διαφορά. Το δεύτερο αγαπημένο μου είναι αυτό εδώ, γιατί καταρχήν είχε πολύ ωραία μυρωδιά και έδινε και ωραία λάμψη στα μαλλιά μετά. Ένα ωραίο φινίδισμα. Λοιπόν, τώρα σε αφρόλουτρα σώματος. Το πρώτο αφρόλουτρο είναι από την Palmolive, είναι αυτό εδώ που δεν ξέρω πόσο... γράφει Ινδικό Mulberry και Άνθος Λωτού. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μου αρέσει περισσότερο για τους χειμερινούς μήνες. Αυτό το τελείωσε ο Μιχάλης. Εγώ είχα τελειώσει μια άλλη συσκευασία το χειμώνα. Και είναι ένα ωραίο βαθύ μεθυστικό άρωμα, ξεδεύει λίγο σε ανατολή μεριά. Και το αφρόλουτρο από Dove που είναι σαν γαλάκτωμα σώματος για το ντους, αυτό δεν με ενθουσίασε, το είδατε στο βίντεο με τα προϊόντα που με απογοήτευσαν. Το χρησιμοποίησα και το τελείωσα ως ξυριστική κρέμα για να ξυρίζομαι. Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή, το έχω ανεβάσει ήδη, ένα blog post που έχω κάνει για
για αυτό το προϊόν. Είναι από την Dust and Cream, το scrub σώματος με άρωμα μπανάνα. Η μυρωδιά είναι εκπληκτική. Σίγουρα θα πάω ξανά στα Dust and Cream, γιατί πρώτον είναι οικονομικά στα προϊόντα. Βέβαια, ψιλοτελειώνω τώρα και την κρέμα σώματος. Αν θέλετε πιο αναλυτικά να δείτε και φωτογραφίες και γενικά τις σκέψεις μου, θα σας έχω από κάτω το link για να πάτε να διαβάσετε περισσότερα πράγματα. Σε γενικές γραμμές όμως να σας πω ότι μου άρεσε, απλά σαν scrub σώματος θα προτιμούσα κάτι πιο έντονο. Και να σας πω ότι στο blog ανεβάζω ανελιπώς κάθε Σαββατοκύριακο. Σάββατο και Κυριακή, συν την Παρασκευή συνήθως που ανεβάζω βίντεο, μπαίνει και εξτρά τρίτο post με το... θα μου πέφτει, με το βίντεο. Λοιπόν, επόμενη είναι, πάλι για το σώμα, είναι μια κρέμα σώματος από την... πάλι την εταιρεία Farcom, αλλά από τη σειρά Eco, είναι με μέλι, με βασιλικό πολιτό. Είναι μια κλασική μυρωδιά, περίπου σαν τη μυρωδιά που είναι με μέλι και γάλα στα περισσότερα αφρόλουτρα κτλ. Είναι κλασική μυρωδιά, αυτή δεν αλλάζει. Από αυτή τη σειρά της Farcom, την Eco, είναι η πιο πετυχημένη, από το πιο πετυχημένο άρωμα. Σαν σύνθεση αγγίζουν αυτή τον body shop, σαν μυρωδιές όμως δεν μπορώ να πω ότι είναι το εξίσου καλές. Πάντως από τη συγκεκριμένη σειρά είναι αυτή η πιο πετυχημένη μυρωδιά και επίσης έχουν βγάλει σε τέτοια συσκευασία με άρωμα από ελιά, αλλά εκείνη νομίζω δεν είναι, είναι για τα χέρια μόνο εκείνη η κρέμα. Μακάρι να την βγάλουν για το σώμα, γιατί εκείνη είναι άψογη, άψογη η μυρωδιά. Λοιπόν, μια κρέμα χεριών από την εταιρεία CN, είναι, τη βρίσκεται στα Lidl αυτή, είναι anti-aging και έχει και SPF 10 αν σας ενδιαφέρει. Η συγκεκριμένη κρέμα έχει και αυτή βιταμίνη ε και κερί μέλισσας. Έχει πάρα πολύ ωραία και γλυκιά μυρωδιά. Και επίσης μπορώ να πω ότι τις φορές που έτσι το έξεμά μου είναι λίγο σε μεγαλύτερη σε έξαρση, με βοήθησε. Δηλαδή είναι αρκετά ενυδατική, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, τώρα από μακιγιάζ έχω τελειώσει από την Bourjois το foundation, το 1-2-3 Perfect. Εγώ είμαι, αυτό είναι το 51, εγώ κανονικά είμαι το νούμερο 52. Το 51 είναι λίγο πιο πορσελάνινο, είχα κάνει λάθος και το είχα πάρει. Το είχα δουλέψει όμως και μου βγήκε καλά και αυτό σαν απόχρωση. Είναι το αγαπημένο μου foundation ever. Και επίσης έχω τελειώσει από την NYX το Concealer HD Photogenic Concealer, το... και γι' αυτό έχω blog post, θα σας το έχω και αυτό από κάτω, αν το έχω δημοσιεύσει. Αν το έχω δημοσιεύσει, να ξέρετε ότι θα έρθει blog post γι' αυτό αναλυτικό. Από τα αρνητικά του θα πω ότι είναι τα πολύ λίγα ml. Από τα θετικά του είναι ότι μπορείς να το βάλεις και κάτω από τα μάτια, αλλά και τοπικά σε σφυράκια, ατέλειες κτλ. Και κάνει πολύ καλή δουλειά. Ένα μανό, αυτά τα κρακελέ. Τώρα την, η εταιρεία δεν ξέρω αν είναι αυτή, αλλά γράφει πάνω Perfect Graffiti και το είχα πάρει από Eurostore. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει όλο, γιατί μου έχει... έχει πήξει πάρα πολύ, αλλά όσες φορές το έχω χρησιμοποιήσει έκανε πάρα πολύ ωραίο εφέ. Μαντιλάκια, αντεμακιγιάζ, όχι μαντιλάκια, δίσκη αντεμακιγιάζ από τη Σετώνα και αυτά ήταν στα αρνητικά, στο βίντεο με τα προϊόντα που με απογοήτευσαν. Αλλά είναι πολύ καλή δίσκη, για ένα συγκεκριμένο λόγο, επειδή ανοίγουν και δεν είναι ραμμένοι γύρω γύρω, μόνο και μόνο γι' αυτό το έβαλα στο Disappointing Products. Και τελευταίο και ένα άσχετο είναι μαστίχι σχίου από την Έλμα με άρωμα τριαντάφυλλο. Το συγκεκριμένο είναι σαν να έχετε λουκουμάκι στο στόμα. Έχει μια γλυκιά μυρωδιά. Αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα empties μου. Ελπίζω να σας άρεσαν. Αφήστε μου, όπως σας είπα, κάτω στα σχόλια ερωτήσεις και comments διάφορα, ή αν θέλετε, αν έχετε κάποια ιδέα για επόμενο βίντεο ή να μου πείτε κάποια βίντεο που σας αρέσει να βλέπετε τελευταία, να προσπαθήσω και εγώ να κάνω κάτι ανάλογο.
Όπως σας είπα, αν θέλετε να ακολουθείτε το blog μου, στο οποίο ποστάρω κάθε Σαββατοκύριακο ανέλειπως, ακόμα και αν δεν υπάρχει βίντεο στο YouTube, εκεί θα υπάρχει post, αν σας αρέσει να διαβάζετε. Έχω λογαριασμούς σε όλα τα social media, Instagram, Pinterest, Facebook και το blog μου φυσικά. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ καλά. Θα τα καταφέρουμε, τι να κάνουμε. Αναγκαστικά δεν γίνεται, η ζωή δεν προχωράει, δεν σταματάει. Και εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε και εγώ να πάμε μπροστά και εγώ για αυτό το λόγο κάνω το βίντεο. Μήπως και λίγο η διάθεσή μου ανέβει και με όλη τη διαδικασία και τις επεξεργασίες και όλα αυτά γιατί μου αρέσει πολύ. Να πω ότι είχα πάει μια εβδομάδα στο πατρικό μου και προσπάθησα να κάνω vlog, αλλά επειδή η διάθεσή μου ήταν πολύ down, δεν το ανέβασα. Τράβηξα πολύ λίγα κομμάτια και δεν το ανέβασα. Θα ξαναφύγω πάλι μια εβδομάδα, θα δω αν τα καταφέρω να ανεβάσω, ίσως το επόμενο να είναι vlog, Και αυτά, να μην μιλάω και το τραβάω πολύ αυτό το βίντεο, να περνάτε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια!